γύρω στα 15 υπολογίζω για μια χορταστική κουβέντα και ελπίζω να άκουγε ο κύριος Ιάκωβος Αρμάος, επικοινωνιολόγος, πολιτικός επιστήμονας. Καλησπέρα σας, κύριε Αρμάο, τι κάνετε? Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας. Δεν ξέρω αν είχατε τη δυνατότητα να ακούσετε νωρίτερα τον συνομιλητή μας, δικηγόρος από τη Γαλλία, με αφορμή αυτή τη γαλλική καμπάνια και το τι αντίκτυπο έχει. Ακόμα δεν μπορούμε να το μετρήσουμε, αλλά αυτό που μπορείς να μετρήσεις, τι μπορούμε να μετρήσουμε, δηλαδή αν παρακίνησε τους νέους να πάνε να κάνουν εμβόλιο, αλλά σίγουρα έχει θετικό αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Και η επιχειρηματολογία του στο τέλος ήταν, και με βρήκε πολύ σύμφωνη, οι που έχουν αποτύχει οι κυβερνήσεις εστιάζουν, λιθοβολώντας ορισμένες φορές, υπερβάλλω τώρα, αυτούς που αρνούνται τον εμβολιασμό επειδή ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το χωρέσει, ενώ θα έπρεπε με επιχειρήματα στην άλλη κατηγορία, τους διστακτικούς, εκεί να εστιάσει και να εξηγήσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αν διαφωνείτε, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα. Σε αυτό το μέρος θα με βρίσκεται απόλυτα σύμφωνο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η λύση έρχεται μόνο μέσα από την επιχειρηματολογία. Η επιχειρηματολογία στην παρούσα φάση θα έρθει μόνο μέσα από την απόλυτη ειλικρίνεια. Και η ειλικρίνεια είναι η λύση σε μια εκστρατεία επικοινωνίας σε αυτή τη φάση. Εμείς έχουμε συζητήσει πολλές φορές για την ανάγκη του να μην είχε σταματήσει η επικοινωνία, αλλά να επανερχόταν σε σταθερά, αν θέλετε, διαστήματα. Κυρίως γιατί περάσαμε εμείς πολλά πάνω κάτω όσον αφορά στην πορεία αυτή της πανδημίας. Να ορίσουμε τι εννοείται επικοινωνία, γιατί επικοινωνία υπάρχει καθημερινά από τους επιστήμονες. Αυτό που εννοείται εσείς, όπως το σποτ τότε, το διαφημιστικό του Σπύρου Παπαδόπουλου, το οποίο το τραγουδάγαμε όλοι και μας ήταν οικείο, παράλληλα με την επικοινωνία και την ενημέρωση από τους επιστήμονες, να έχουμε κάτι τέτοιο. Εννοείται μια καμπάνια διαρκείας, η οποία όμως να ανατακτά χρονικά διαστήματα, έτσι να αναφέρει και κάτι καινούριο. Εννοώ ακριβώς, προσέξτε, επικοινωνία είναι όλα όσα αυτά τα οποία είπατε. Στη δικιά μας γλώσσα μιλάμε για μια επικοινωνία 360, που εννοούμε ότι υπάρχουν διάφορα μέρη, 360 μοίρα δηλαδή, mm-hmm. υπάρχουν διάφορα μέρη που είτε είναι μέσα από την τηλεόραση, είτε είναι μέσα από αρθρογραφία, είτε είναι μέσα από διαφημίσεις, είτε είναι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνουμε το κοινό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το κοινό στόχο, λέμε εμείς, ποιο είναι το κοινό, είναι οι Έλληνες και Ελληνίδες στην παρούσα φάση. Υπήρχε λοιπόν μια, αν θέλετε, συνεχιζόμενη επικοινωνία ή ενημέρωση, που είναι η πιο σωστή λέξη θα έλεγα, mm-hmm. από την πολιτεία μέσω των εκπροσώπων της πολιτείας και εκπροσώπων των καθηγητών και της Επιτροπής. Δεν υπήρχε ταυτόχρονη μια σταθερά, η οποία εν μέρει έχει μια λογική, υπό την έννοια ότι δεν είναι εύκολα να υπάρχουν πάντοτε χρήματα, αλλά δεν υπήρχε μια σταθερά η οποία να ονομάζεται επικοινωνία σε ανάλογα κοινά. Είναι λάθος η έκφραση, αλλά δυστυχώς χρησιμοποιείται στην επικοινωνία. Τι εννοούμε? Εννοούμε πιο περιορισμένες ομάδες. Σήμερα τι έχουμε? Έχουμε κάποια αντικειμενικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού στους ανθρώπους που είναι πάνω από 60 ετών, mm-hmm. ο οποίος σήμερα εν μέρει είναι και λογικός, αφού εμβολιάζονται εδώ και πολύ περισσότερους μήνες, και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει κανείς να σταθεί, και έχει χαμηλότερα ποσοστά στην νεολαία. Είτε γιατί αισθάνεται άτρωτη, ότι δεν θα συμβεί τίποτα, είτε επειδή, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ελάχιστα δυστυχώς το έχουμε ακουμπήσει ως πολιτεία, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι στις έρευνες, δεν σας κρύβω ότι φαίνεται ότι είναι πολύ υψηλό, ναι. Ανθρώπων πάρα πολύ κουρασμένων από τη δεκαετή κρίση, εκεί περίπου στα 30-40, ξέρετε, που έχουν ζήσει ήδη 10 χρόνια πάρα πολύ κουρασμένα, πάρα πολύ ταλαιπωρημένα, με πολύ βαρύ ψυχικό κόσμο και πολύ βαρύ συναισθηματικό κόσμο, στο οποίο δεν ακουμπάμε, δεν μιλάμε, δεν έχουμε βρει τρόπο να επικοινωνήσουμε, mm. και αυτός ο κόσμος είναι σχεδόν πεπισμένος ότι είναι ένα κομμάτι ο κορονοϊός που δεν τον αφορά άμεσα. Εκεί σας λέω κάποια μικρά χαρακτηριστικά παραδείγματα για να πάνω στη συζήτηση την οποία κάνουμε, να συνοποιήσουμε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ζούμε. Κανείς δεν λέει ότι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα κατά ταπεινή μου γνώμη, ότι αυτή τη στιγμή ζούμε μια υβριδική κατάσταση. Δεν είναι κανονικότητα αυτό το οποίο ζούμε. Δεν είναι καν ούτε η νέα κανονικότητα. Ζούμε παράλληλα με την πανδημία και παράλληλα με τις καταστάσεις οι οποίες μας φέρνουν με ένα πολύ μεγάλο όπλο που δεν το είχαμε πριν 6 μήνες. Μάλλον δύο πολύ μεγάλα όπλα. Το πρώτο είναι ο εμβολιασμός, mm-hmm. και το δεύτερο είναι η γνώση αυτού του έτους. Αυτό ακριβώς το πράγμα δεν το έχουμε μεταφέρει προς το κοινό. Δεν το έχουμε μεταφέρει προς τους Ελληνίδες και στους Έλληνες.
Με αποτέλεσμα πολλές φορές να βλέπουμε δυσανάλογα, αν θέλετε, αποτελέσματα και να ζούμε και ένα σκοτσέζικο ντους. Εμείς, γιατί εκεί που πάμε λίγο να αναπνέσουμε, λίγο ερχόμαστε πάλι προς τα πίσω. Πάμε να αναπνέσουμε, πάλι λίγο προς τα πίσω. Και αυτό είναι πρόβλημα. Ομολογώ ότι δεν περίμενα τόσο σύντομα, μια και λέτε τον μπρος πίσω, να μας χτυπήσει έτσι. Δεν ξέρω και το χτυπήσει, ή η Δέλτα. Ομολογώ ότι πίστευα. Περιμένετε, κύριε Αρμάο, συγγνώμη που σας το λέω, γιατί ήρθαν τα κρούσματα, ο αριθμός των κρουσμάτων. Και επιβεβαιώνεται αυτό που έλεγε ο κύριος Αρκουμανέας, ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από 1.500. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, σήμερα έχουμε 1.797 νέα κρούσματα. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 168 είναι διασωληνωμένοι. Να θυμίσουμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, ήμασταν γύρω στα 300 κάτι. 200 ήταν τη Δευτέρα, που δεν την υπολογίζεις και πολύ τη Δευτέρα, γιατί δεν γίνονται και πάρα πολλοί έλεγχοι. 1.797 τα νέα κρούσματα. Κάτι όντως δεν κάνουμε καλά, κύριε Αρμά. Κοιτάξτε, μπορεί να μην είναι μόνο ότι δεν κάνουμε κάτι καλά. Και θα είμαι πολύ ακριβής σε τι εννοώ. Πριν από εσάς και πριν από αυτό το οποίο μου δείτε, έτυχε να μπω μέσα στη Γαλλική Λεμόντα, είδα τη δήλωση του εκπροσώπου της γαλλικής κυβέρνησης, του κυρίου Γκαμπρέλ Ατάλ, ο οποίος είπε ότι μέσα σε μία εβδομάδα, περίπου μία εβδομάδα, η πανδημία ξανακέρδισε το έδαφος και πρέπει να αποφύγουμε οπωσδήποτε το τέταρτο κύμα, το οποίο το υπολογίζουμε μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ίσως δεν κάνουμε καλά είναι ίσως ότι δεν λέμε την πραγματικότητα, η οποία είναι πάρα πολύ απλή: δεν έχουμε τελειώσει με τον κορονοϊό. Είναι εδώ, είναι δίπλα μας, είναι μεταλλάξεις. Τι προσπαθήσει να κάνει, θα σας το πει οποιοδήποτε γιατρός, προσπαθεί να ζήσει και αυτός θεωρητικά. Να ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ. Δίνοντας εμείς, βγάζουμε τη μάσκα, χαλαρώνουμε λιγάκι, μήπως δίνουμε την αίσθηση ότι το ξεπεράσαμε και πέρυσι αυτό κάναμε. Και τα Χριστούγεννα λίγο πριν τον Νοέμβριο αυτό πάθαμε και μετά ξανακλειστήκαμε μέσα. Άρα μήπως δεν πρέπει να γίνονται τέτοιες κινήσεις. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ καταλαβαίνω από τη μία τη λογική σειρά των πραγμάτων ότι και οι άνθρωποι κουράζονται πάρα πολύ και η οικονομία δεν αντέχει. Απ' την άλλη, εκείνο το οποίο δεν κατανοώ και το οποίο θεωρώ ότι είναι στο μέγιστο σφάλμα, με συγχωρείτε, είναι το γεγονός ότι δεν δείχνουμε την κατάλληλη συναισθηματική νοημοσύνη. Η Ελλάδα είχε δύο όπλα σε αυτή την πανδημία που δεν έχουν τα άλλα όλα κράτη, και τα οποία κράτη, γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα συμβαίνει και στον κόσμο, βρισκόμαστε όλοι σε μια μορφή ελεγχόμενου πανικού, να σας πω την αλήθεια. Ποια ήταν? Ότι εμείς είχαμε ζήσει τα 10 χρόνια κρίσης και είχαμε πάρει παράσημα από αυτά τα 10 χρόνια κρίσης, αλλά κανείς θα πρέπει να πάρει αυτά τα μαθήματα και να τα φέρει στην πραγματικότητα σήμερα. Ένα από τα μεγάλα μαθήματα που είχαμε στην κρίση είναι ότι δεν είχαμε μιλήσει στο συνέστημα των πολιτών, δεν τους είχαμε εξηγήσει ακριβώς τι συμβαίνει, δεν είχαμε μπει να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς αισθάνονται. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι εμείς στην οικονομία, πολλοί από εμάς, άλλοι επιβιώσαν ή άλλοι άντεξαν. Σε αυτό το πλαίσιο εμείς όλοι, η πολιτεία πρωτίστως, θα έπρεπε να βάλει πολύ σωστά, αν θέλετε, τα δεδομένα και συνέχεια να προτιμήσει, και ας ακούγεται λίγο κλισέ, την γλώσσα της αλήθειας. Ποια είναι η γλώσσα της αλήθειας? Ποια είναι εδώ, ναι. Δεν πήγαν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, μιλήσατε για καμπάνιες. Πήγαν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων και εμβολιάστηκαν. Σωστά. Mm-hmm. Δείξαν θεωρητικά ένα μήνυμα ότι ο εμβολιασμός είναι λύση. Αυτό το μήνυμα κάπου χάθηκε στον δρόμο. Και προσέξτε, δεν έχουν μπει ακόμα, ή τουλάχιστον από όσο εμείς διαβάζουμε στις έρευνες, δεν φαίνεται στο εμβολιασμός, αντιεμβολιασμός, να υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Άλλα χαρακτηριστικά φαίνεται να υπάρχουν. Αλλά αν υπήρχε μια καμπάνια, γιατί εδώ τι συζητάμε? Συζητάμε για συνέχεια ενημέρωση των πολιτών. Αν υπήρχε μια καμπάνια που κάθε εκπρόσωπος, εγώ σας λέω, κόμματος, έβγαινε και έλεγε όλοι μαζί, παιδιά, πρέπει να προσπαθήσουμε. Πάμε να κερδίσουμε τη ζωή μας πίσω. Mm. Ένα κομμάτι που πραγματικά σας λέω μου λείπει πάρα πολύ. Εδώ μόνο με ομόνοια μπορούμε να λύσουμε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Το δεύτερο το οποίο λείπει, και πραγματικά δεν σας κρύβω που μου κάνει λίγο εντύπωση, είναι ο ιδιωτικός τομέας. Ο ιδιωτικός τομέας στο εξωτερικό, είτε στα πλαίσια της ιδιωτικής κοινωνικής ευθύνης, είτε στα πλαίσια της ενημέρωσης αυτής καθ' αυτής, επειδή κατανοεί ότι όσο ζούμε σε αυτή την υπηρετική κατάσταση, τόσο τα προβλήματα θα μεγαλώνουν, συμμετέχει με καμπάνιες,
με διαφημίσεις και δίνει κίνητρα και λέει: παιδιά, ναι, πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτά τα δύο εμείς δεν τα έχουμε. Μάλιστα. Προλαβαίνουμε τώρα, κύριε Αρμάου. Δηλαδή, ωραία, εμείς την κάνουμε την κουβέντα αυτή πάρα πολύ σοβαρά. Το πιστεύουμε και οι δύο. Προλαβαίνουμε τώρα. Θα σας πω. Δεν έχουμε κάνει. Προσέξτε, δεν θέλω. Δεν έχουμε κάνει κακή δουλειά. Δεν θέλω όχι, να θεωρώ ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά. Όχι, όχι. Και συμφωνώ ότι έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Μια δουλειά που, για να είμαι ειλικρινής, πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια. Ούτε καν θα μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι σοβαροί άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν τόσο σοβαρά τα πράγματα. Όχι, για μένα πρέπει να βάλουμε δύο πολύ βασικές ασφαλιστικές δικλείδες. Το πρώτο είναι απλό, λέγεται πρακτική λογική. Αν κάποιος γνωρίσει κάποιον άνθρωπο ο οποίος να έπασχε από κορονοϊό ή κάποιος να έχει ένα πρόβλημα στην οικογένειά του που είχε πρόβλημα υγείας, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος διανοήθηκε και πει εγώ δεν θα εμβολιαστώ. Το δεύτερο είναι να μιλήσουμε και στο συναίσθημα. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι φοβούνται. Οι οποίοι δεν αισθάνονται σίγουροι. Mm-hmm. Πρέπει να τους μιλήσουμε και να καταλάβουν. Μπράβο. Εκεί λοιπόν, ναι, η απάντηση είναι ότι προλαβαίνουμε, κυρία Βέντα. Θέλει μια σταθερότητα, αλλά θέλει και ένα κομμάτι που σιγά σιγά το χάνουμε. Δεν πρέπει να επανέλθουμε στη φοβική κοινωνία. Τη ζήσαμε τη φοβική κοινωνία στην περίοδο των μνημονίων. Είναι πάρα πολύ κακό πράγμα. Και πάρα πολύ κακό συνέστημα ότι από το φόβο πρέπει να εμβολιαστείς, αλλιώς θα πάθεις αυτά. Πρέπει να μιλήσουμε και υπηθώ να είναι με επιχειρήματα. Να. Πρέπει να συζητήσουμε και επιχειρήματα, να εξηγήσουμε γιατί το μόνο όπλο που έχουμε τώρα είναι και το πιο σημαντικό είναι ο εμβολιασμός. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κολλήσεις, σημαίνει όμως ότι θα σώσεις και τη δική σου ζωή και τη ζωή των άλλων, των δικών σου ανθρώπων. Λέει ένας ακροατής, κυρία Αρμάου, έχω λέει πολλούς φίλους, Χριστίνα, που είναι πιο πιθανό να πείσω το τραπέζι να πάει να κάνει το εμβόλιο παρά αυτούς. Τζάμπα κόπος. Έχει τύχει και σε μένα. Και σε μένα. Και θέλω να σας πω ότι δεν στην αρχή, και σας το λέω ειλικρινά, παρότι είμαι άνθρωπος επικοινωνίας, εκνευριζόμουν. Ίσως γιατί μπορούσα, μου ερχόταν πολύ ξένο να μην μπορώ να πείσω κάποιον με πρακτική λογική. Ναι. Απ' την άλλη, το θέμα είναι. Επειδή εμείς σεβόμαστε τον άλλον και εκείνος πρέπει να σεβαστεί εμάς, έχουμε μιλήσει για τη δημοσιογραφία, έχουμε πει πάρα πολλά επιχειρήματα. Βλέπετε ότι ακόμα και το χθεσινό σποτ που οποίο βγήκε είναι ένα μονοσήμαντο. Θεωρητικά προσπαθήσαμε να μιλήσει στο νέο. Σας άρεσε. Είναι ωραίο. Okay. Είναι επικοινωνιακά ωραίο. Είναι έξυπνο, θα κάνει κάτι. Είναι έξυπνο, απαντάει αν θέλετε και είναι έξυπνο. Εμένα δεν μου έκανε την ίδια αίσθηση. Με το που το είδα, λέω: OK. Όταν είδα τη γαλλική καμπάνια, είπα wow. Κοιτάξτε, είδατε τη γαλλική καμπάνια και είπατε wow, γιατί η γαλλική καμπάνια σας μιλάει πολύ περισσότερο στο συναίσθημα. Εδώ τι μιλάτε. Ωραία. Γιατί να μην μιλήσει και η καμπάνια της Ελλάδας στο συναίσθημα. Να μιλήσει και να είστε σίγουροι θα βγουν άλλες 10 καμπάνιες και αυτό πρέπει να είναι, να βγουν και άλλες καμπάνιες. Ωραία. Εδώ θέλει η κυρία Βίδου μια παστατιά. Και η παστατιά σημαίνει δημόσιο τομέα, ιδιωτικό τομέα. Και να μιλήσεις στους πολίτες. Δείτε τι βγαίνουν, τι αποτελέσματα βγαίνουν με βάση τους εμβολιασμούς ανάλογα τις περιοχές, είτε της Αθήνας είτε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Ευχαριστώ. Θα διαπιστώσετε το πρόβλημα, ξαναλέω, δεν είναι πολιτικό. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Δεν είναι ούτε καν ένα θέμα στις κρίσεις, στις πολιτικές κρίσεις. Εμείς λέμε πάντοτε και σας το λέω ειλικρινά, πες ότι γίνεται μια πυρκαγιά. Ναι. Μακριά από εμάς. Ένα σεισμός επίσης μακριά από εμάς. Ναι. Αυτός που κερδίζει πάντως είναι ο κυβερνήτης. Γιατί όλοι συσπηρωζόμαστε πάνω στον κυβερνήτη. Γίνεται η συσπήρωση εκεί, σωστά. Κάνει καλή δουλειά, εμείς εκεί θα πάμε. Το θέμα όμως τώρα είναι πολύ μεγαλύτερο από τον ίδιο τον κυβερνήτη. Ευχαριστώ. Δηλαδή πρέπει όλοι μαζί να ενωθούμε προκειμένου να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Στο στούντιο του ΣΚΑΟ κυβερνήτης είναι ο ηχολήπτης, κύριε Αρμάου, και ο χρόνος. Επομένως, συγγνώμη που θα πρέπει να διακόψω την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας. Καλά. Ιάκωβος Αρμάος, επικοινωνιολόγος, πολιτικός επιστήμονας, με εξαιρετικό λόγο. Μαζί του κλείνουμε την πρώτη ώρα.